Καλησπέρα σας. Ένα ακόμα comedy time σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μέσα μαζική μεταφοράς. Θα ξεκινήσω από το λεωφορείο, που σιγά που είναι το πρώτο μέσο που χρησιμοποιώ και δει σε καθίσματα. Όχι μόνο με στα καθίσματα έχουν βιδωμένο τη θήκη των σκουπίδιων, είναι και βέβαια και η θήκη του δίχτυ είναι σκισμένη τις πιο πολλές φορές και η τρύπα είναι τόση. Ναι, δηλαδή άμα θες να βάλεις το κινητό σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλύτερα να το βάλεις στην τσέπη παρά να το δισπασμένο. Το δεύτερο είναι το αστικό, το οποίο είχα αναφερθεί στο προηγούμενο επεισόδιο. Το αστικό, μέρο πέραν ότι γίνεται χαμός στις πρωινές ώρες και στις μεσημερινές, όπως είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Θα είμαι τα πιο πολλά είναι βρώμικα. Και τα πιο πολλά είναι και μικρά. Τρίτο, το ταξί. Θα μιλήσω για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην πόλη που σπουδάζω, την Κοζάνη. Τρίτο είναι τα ταξί. Μην ταξί, ειδικά στην Κοζάνη, τρέχουν με απίστευτη ταχύτητα. Βγαίνουν όπως να είναι, από τις διαβάσεις και από τις... και από τους δρόμους και από τα σταυροδρόμια και τις γωνίες και από τα δρόμους και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε, μην το κάνετε. Το τέταρτο τράμος δεν θα μιλήσω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω. Τρένο επίσης δεν θα πω γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε αεροπλάνο βέβαια, αν και ναι, έχει σταθμό η Κοζάνη, έχει αεροδρόμιο η Κοζάνη. Γενικά, αυτά τα τρία, το λεωφορείο, το αστικό και ταξί, είναι τα πιο μείζωνα ζητήματα, στην Κοζάνη. Τώρα, στην Κομωτινή είπαμε κάτι το ίδιο νομίζω, μόνο που το ταξί δεν τρέχω με ηλικιώδη ταχύτητα. Δηλαδή, στην Κοζάνη τρέχουν το ταξί, τρέχουν, λες και σου κυνηγάει η αστυνομία. Στην Κομωτινή δεν γίνεται αυτό. Σε άλλες πόλεις δεν ξέρω. Σε άλλες πόλεις πήγε από όταν είχα πάει στα Γιάννενα. Και στην Αθήνα... Ναι, στην Αθήνα είναι χάος. Sorry κιόλας. Στην Αθήνα τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και στην Αθήνα και στην Κοζάνη. Και στην... και στα Γιάννενα... στα Γιάννενα δεν τρέχουν πολύ γρήγορα. Εντάξει, στην Αθήνα τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πάρα πολύ χάλια. Καλύτερα μην τα αναφέρω γιατί θα πάρουν παρεξηγήσεις. Εντάξει, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη δεν θα μιλήσω για μετρό γιατί δεν υπάρχει και λένε ότι θα φτιάξουν. Και αυτά για αυτό το επεισόδιο. Αυτά για αυτό το επεισόδιο Comedy Time. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γράψτε και εσείς κάτω στα σχόλια τι σας ενοχλεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και μέχρι το επόμενο Comedy Time, να είστε καλά και να προσέχετε τη ζωή σας.